Να δούμε. Τι γίνεται, ο Παπαντονίου, γιατί γίνεται. Oh. Ο κύριος Παπαντονίου το δημόσιαστε, αυτός που σας έγδαρε όλα τα χρόνια, που σας είχε το αίμα επί κυβερνήσεως Πασόκ. Να το, εδώ. Έτσι, για να μην λέμε μόνο για τον Τζοχατζόπουλο. Ο Γιάννος, τον δημόσιο, τον Γιάννο. Που ήταν στην ομάδα εκεί που μας είπε το αίμα του ελληνικού λαού. Ψαχτείτε λίγο, από πού σας λείπει αίμα και κομμάτι που σας δαγκώσανε. Ο κύριος Γιάννος Παπαντονίου μέσα σε αυτούς ήταν. Σήμερα θα δούμε τι γίνεται. Θα μπει, θα μπει φυλακή. Όλα εξαρτώνται σε λίγες ώρες, Φίλιππε. Σε λίγες ώρες θα ξέρουμε αν θα μπει στην Μπουζού ο κύριος Παπαντονίου ή όχι. Αν θα κριθεί προφυλακιστής ή όχι. Έτσι ακριβώς. Πολλά τα λεφτά. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να επιλέγονται αυτοί που ασκούν διοίκηση, άνθρωποι σωστοί που να ξέρουν να απαρχίσουν. Για παίρνω σε το και να ασκούν στη διοίκηση. Για παίρνω σε παρακαλώ. Καταρχήν να πούμε ότι χτες κατέθετε επί 12 ολόκληρες ώρες. Και παρόλα αυτά δεν κατάφεραν εισαγγελείς και ανακριτές να ολοκληρώσουν το έργο τους με αποτέλεσμα να συνεχίζεται και σήμερα η απολογία του, η οποία πραγματικά είναι συγκλονιστικά τα όσα ακούγονται και ακόμα πιο συγκλονιστικά τα όσα επικαλείται ο ίδιος. Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Το κατηγορητήριο είναι βαρύτατο, μιλάμε για περισσότερες από 800 σελίδες. Μιλάμε για ένα τόμο. Περιμένουμε και αναμένουμε. Τα λεφτά είναι πάνω από 2,8 εκατομμύρια ελβετικά φράγκα. Τα είχε μετατρέψει όπως φαίνεται σε ελβετικά φράγκα. 3 εκατομμύρια σχεδόν ελβετικά φράγκα. Περιμένουμε να δούμε. Θα προφυλακιστεί ο κύριος Γιάννος. Έτσι. Δεν το δούμε τον Κυριάννο. Αχ, Κυριάννο, τι μας έκανες στη χώρα, Κυριάννο. Και βέβαια ακολουθεί και η σύζυγος. Να και ο Χρυσός που βρέθηκε όλοι μαζί οικογενειακός. Για να δούμε. Έτσι, η Σταυρούλα η Κουράκου είναι η σύζυγός του, η οποία είναι η επόμενη. Περιμένουμε να δούμε. Περιμένουμε από ώρα σε ώρα. Ο ίδιος, για να τα λέμε και όλα ναι. όπως είναι στο ρεπορτάζ, ο πρώην λοιπόν υπουργός απάντησε στους ανακριτές πως αν δεν υπέγραφε, ναι, αθώος φυσικά, και ότι αν δεν υπέγραφε τη σύμβαση αυτή, η ζημία του δημοσίου θα ήταν 3 δις ευρώ. Μας έσωσε δηλαδή. Ναι. Είναι σωτήρας ο κύριος. 3 δις ευρώ λοιπόν. Και αδίκως τον κατηγορεί. 3 δις. Η δικαιοσύνη. Τι να πει κανείς. Ναι, δε, πραγματικά χάνεις τα λόγια σου με τα λεφτά. Πάμε να περιμένουμε εδώ πέρα να μπας και γίνει τι θα γίνει. Περιμένουμε από ώρα σε ώρα. Πάμε παρακαλώ τι λέτε. Γι' αυτό. Πάμε Παναγιώτη Ψωμιάδη, καλησπέρα. Σε ακούμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Εδώ ένα θέμα το οποίο πήρε το δρόμο της δικαιοσύνης άκερο. Να προτρέχουμε και να δικάζουμε ή να καταδικάζουμε ή να γινόμαστε εισαγγελείς ή να συζητάμε για ένα θέμα που δεν ξέρουμε ολοκληρωμένα τα στοιχεία της δικογραφίας. Από εκεί και πέρα, από τις δικές πληροφορίες σας, ότι ναι, υπάρχει άρωμα σκανδάλου, υπάρχει ένα άρωμα που αγγίζει και τον κύριο Παπαντονίου, όμως δεν υπάρχουν τα στοιχεία αυτά σε μένα για να καταδικάσω. Εμείς δεν καταδικάσαμε. Αυτό που θα σας πω είναι ότι και να γίνει ο κ. Παπαντονίου ήταν όργανο του συστήματος, έκανε ένα εθνικό οικονομικό έγκλημα με το χρηματιστήριο μαζί με τον κύριο Σιμίτη και δυστυχώς κανείς την περίοδο εκείνη δεν παρενέβη. Μας είπαν το αίμα. Γιατί καταδίκασαν χιλιάδες Έλληνες σε καταστροφή. Με ποιο δικαίωμα υπουργός οικονομικό και πρωθυπουργός ήρθαν εδώ στη Διεθνή Εξωσαλονίκη και λέγανε ανοιχτά στις συνεδέψεις. Παίξτε στο χρηματιστήριο. Πού το είδε, σε ποια χώρα. Δεν ξεχνιούνται κύριε Ψωμιάδη αυτά. Μόνο γι' αυτό έπρεπε να είχε παρέμβει τότε η δικαιοσύνη. Μάλιστα. Πάμε τώρα στο κοινό.